Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μιχάλαρος. Είμαι η Ιλιάνα Κουλαφέτη. Είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ιστορικός. Και είμαστε η ομάδα του People of Cyprus. Είμαστε η ομάδα του People of Cyprus και είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τον κόσμο της Κύπρου, στη Λεβέντη πινακοθήκη. Είναι ο πίνακας του Αδαμάντιου Διαμαντή του 1972. Που μόλις το διασταυρώσαμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον πίνακα αυτό, με τον οποίο ταυτιζόμαστε. Δεν μας αρέσει απλά. Και ταυτιζόμαστε γιατί, για όσους γνωρίζουν τι είναι το People of Cyprus, είναι μια προσπάθειά μας να χαρτογραφήσουμε την ανθρωπογεωγραφία της Κύπρου. Μέσα από ανθρώπους οι οποίοι. Μα λένε ιστορίες. Λένε τις προσωπικές τους ιστορίες, τις ιστορίες των τόπων τους, τα προσωπικά τους βιώματα και μέσα από αυτό βρίσκουμε και αναδεικνύουμε κομμάτια της ιστορίας, της προφορικής ιστορίας, που υπό άλλες συνθήκες θα μένα στη σκιά. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί κάπως έτσι να φαίνεται ότι έρχονται και από το παρελθόν. Γιατί ουσιαστικά, ειδικά όταν γυρίζουμε τα χωριά, ακριβώς όπως έκανε και ο Αδαμάντιος Διαμαντής για περίπου 2 δεκαετίες, ψάχνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται με ευκολία. Τη γιαγιά η οποία θα πυρώσει το φούρνο για να φτιάξει το ψωμί, τον άντρα ο οποίος θα πάει το πρωί στα χωράφια του. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν έβρισκε και ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Και μεταξύ αυτών και διάφορα επαγγέλματα, όπως ο σκαμπάρης, δηλαδή ο τσαγκάρης, ο γυαλοποιός πολλές φορές, γυναίκες οι οποίες φτιάχνουν τις φλαούνες, τα κουνούρια και τα ψωμιά με τον πολύ παραδοσιακό τρόπο. Διασώζουμε λοιπόν την ιστορία μέσα από την προφορικότητά της. Σ' αρέσει το πίνακα περισσότερο? Μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι της Κύπρου που είναι η πραγματική ταυτότητα αυτού του τόπου και αυτού του νησιού. Ο Αδαμάντιος Διαμαντής, ο οποίος γύριζε την Κύπρο και κατέγραφε αυτές τις σκηνές και στο τέλος τις αποτύπωνε πάνω στον καμβά. Οπότε έχω να σου πω ότι δεν ήταν ο αρχικός του στόχος να τις αποτυπώσει στον καμβά. Αλλά ήταν η ανάγκη του να έρθει σε επαφή με τα χωριά, γιατί ο Αδαμάντιος Διαμαντής ήταν ένα γνήσιο παιδί της πόλης. Είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στο κέντρο της πόλης και είχε μια έτσι έμφυτη ανάγκη να έρθει σε επαφή με τον κόσμο αυτό των χωριών, τον αυθεντικό όπως τον ονόμαζε, και να τον ζωγραφίζει, να τον σκετσάρει συγκεκριμένα για να διατηρήσει έτσι μια πιστοποίηση της επαφής του μαζί τους. Και έτσι έφερνε σε επαφή τον κόσμο της φύσης, του πολιτείου και της υπαίθρου με τον κόσμο της πόλης. Ο κόσμος της πόλης που τότε δεν ήταν εύκολο να φύγει από τη μικρή έτσι, περιφέρεια, την αστική. Όμως πάνω κάτω το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αναδεικνύουμε αυτό ακριβώς και προσφέρουμε στον κόσμο μέσα από τη σελίδα μας, από το Instagram και από το Facebook όλα αυτά. Μας κινητοποίησε λιγάκι αυτός ο πίνακας και για έναν άλλο λόγο. Διότι έχουμε μια προσωπική λατρεία και αγάπη για τον Γιώργο Σεφέρη. Και πώς συνδέεται αυτός ο πίνακας με τον Γιώργο Σεφέρη? Καταρχάς, να πούμε ότι ο Γιώργος Σεφέρης αγαπούσε πάρα πολύ την Κύπρο. Είχε έρθει στην Κύπρο 3 φορές και η πρώτη ήταν το 1953. Τότε που έγραψε και το ποίημα Ελένη στις Πλάτες. Ακριβώς εκεί που τα Ιδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Οπότε τους έδινε μια πολύ βαθιά φιλία, γιατί και οι δύο αναζητούσαν την αρχαιότητα του ελληνικού κόσμου. Γιατί έλεγε μάλιστα ο Σεφέρης για την Κύπρο ότι εδώ. Ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Ένα θαύμα ελληνικό, το οποίο δεν το βρήκε στην μητροπολιτική Ελλάδα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το βρει στη Μικρά Ασία και στις ακτές της Ιωνίας, αλλά τελικά το βρήκε εδώ στην Κύπρο. Όπου παραμένει ζωντανό μέσω της γλώσσας, της θρησκείας, των ηθών και των εθίμων. Και αφού σας περιγράψαμε γιατί διαλέξαμε αυτό το πίνακα και γιατί μας αρέσει αυτός ο πίνακας, πάμε να πούμε ένα ποτό κυπριακό. Περίπου κυπριακό. Το οποίο να πούμε ότι δεν είναι δική μας δημιουργία. Το κλέψαμε. Από τους καλύτερους. Από τους καλύτερους. Καλύτεροι είναι οι φίλοι μας στα 7 κλειδιά καφενείο στην Παλιά Λευκοσία. Γι' αυτό, αν θέλετε να πιείτε αυτό που θα δείτε εδώ, καλύτερα να το πιείτε εκεί. Πάμε να το φτιάξουμε για να το πιούμε εμείς εδώ. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, εσύ θα μου λες υλικά και εγώ θα βάζω. Είμαι έτοιμη. Πάμε. Θέλω να βάλεις πάγο στα 2 ποτήρια. Συνήθως ποτήρια του κρασιού ή ποτήρια του μπόρου. Λοιπόν. Θα μου πεις το. Στο μεταξύ, ποια είναι η βάση του κανονικού απερόλισπιτ? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, ούτε εγώ. Τι να είναι άραγε. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Το προσέχω. Το προσέχω, ναι. Α, ναι, λογικό. Το οποίο εμείς ευχαριστούμε με Xynisteritz. Το οποίο με έχει βάλει ο Χρήστος σε παρακαλώ να σας πω ότι είναι κυπριακή ποικιλία, λευκή ποικιλία. Και λένε ότι το όνομά του βγαίνει από το υστερό σε ξινό, σε οξύτητα. Αν και τα 5 λιθάρια για το συγκεκριμένο Xynisteritz έχουν πολύ ωραία οξύτητα. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, βάλαμε το πάγο και πάμε με μεζούρες. Θέλω 2 μεζούρες Xynisteritz. Στο καθένα? Ναι. Σε θέλω προσεκτικό. Είμαι προσεκτικός. Έτσι, μπράβο. Και ακριβής, γιατί έχουμε μεζούρες. Ναι. Και τώρα θέλω 1 μεζούρα απερόλ. Και
Λες την επόμενη φορά να το κάνουμε με ζυγανία ή θα είναι πολύ σκληρό? Νομίζω θα είναι τέλειο, γιατί η ζυγανία που ακουμπάει κάνει τα πάντα. Ισχύει. Εν τω μεταξύ είπαμε το όνομα του ποτού. Όχι. Είναι Xynisteritz. Xynisteritz. Ναι. Εφιάστε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μία μεζούρα σόδα. Μία μεζούρα σόδα. Ναι. Μία μεζούρα σόδα λοιπόν στο καθένα. Έχεις ξαναπιεί ποτό κοκτέιλ μέσα στην ιδιωτική πινακοθήκη? Όχι, η αλήθεια είναι και είναι ίσως μία από τις πιο ωραίες εμπειρίες που θα μπορούσα να έχω σε πινακοθήκη. Αν θέλουμε να πίνουμε ποτό, θα ερχόμαστε εδώ την άλλη φορά. Έτσι θα κάνουμε. Έχει και μπάρα. Το ξέρω. Ισχύει. Ωραίο θα είναι όμως να κρατάμε και το ποτό μας και να πηγαίνουμε βόλτες. Όχι τόσο πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μας τη λύσουμε πω... και με τους πίνακες. Για το πιο πολύ, θα σου πω, θα βάλουμε. Θα βάλουμε και από μία φλούδα πορτοκάλι. Έτσι για την τσαχνιά. Ναι, όμως πριν βάλει τη φλούδα, πρέπει να αναδέψεις για να δέσει ο πάγος με τις σκέψεις. Θα το πάρουμε από την αρχή. Θα το πάρουμε από την αρχή και πάμε. Πριν βάλουμε την τελευταία πινελιά, που είναι μια φλούδα πορτοκάλι, πάμε να αναδεύσουμε. Μαζί με τον πάγο, για να ανακατευθούν σωστά οι γεύσεις. Λοιπόν, πάρε εδώ το πορτοκάλι. Πάμε να πάρουμε το πορτοκάλι. Για την τσαχνιά. Ένα πορτοκαλάκι εδώ και ένα πορτοκαλάκι εδώ. Το οποίο μπορούμε να βάλουμε και εδώ, αν θέλουμε. Αλλά εμείς το βάλαμε μέσα. Λοιπόν, έτοιμοι. Είμαι πολύ έτοιμη. Στην υγειά σου. Στην υγειά σας. Είσαι καλός. Είναι. Ίσως να χρειαστούν μπάρμα στα κελιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να έρθείτε στη Λεβέντη.